Φίλοι μου, καλημέρα. Χριστός Ανέστη και περπατά κολυμπά μαζί μας. Είναι ο ήλιος που μας συντροφεύει. Είναι αυτός που είχα πει πριν ξεκινήσει για την Εύα ότι θα σταματήσει το κακό που μας ειδοποιούσαν οι κυβερνώντες τα ερπετά ότι θα έρθει. Είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη ότι οι δύο προφήτες θα έχουν δύναμη να σταματούν το χαρ που είναι οι καταιγίδες που μας προειδοποιούν, μας εκφοβίζουν, τσουνάμια και άλλα. Βέβαια ο Θεός αποτρέπει αλλά και επιτρέπει. Όταν επιλέγεις ίδιους κυβερνώντες να σε κυβερνούν, τότε θα σε αφήσει να ζήσεις και τις επιλογές σας. Πολύ όμορφη θάλασσα, κολύμπησα χθες, μου έκανε το χαρτίρι και έδιωξε την Εύα για να μπορέσω να κολυμπήσω. Όπως και του κάθε νου, ζητήστε και θα σας δοθεί. Πιστέψτε ότι περπατάει μαζί μας, ναι, είναι ο ίδιος το πρωί. Είναι ο ίδιος ενσαρκωμένος, Υιός του ανθρώπου περπατά, όπως τότε, και μας οδηγεί. Σήμερα μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία των Αρχαγγέλων. Ο Άρχον των Αγγέλων αγαπημένος μου προστάτης του χωριού μου, ο Μιχαήλ, αλλά και ο Γαβριήλ των μηνυμάτων που είναι ενσαρκωμένοι και αυτοί όπως έχω πει και περπατούν μαζί μας. Δεν έχουν φτερά οι άγγελοι. Εμείς τους βλέπουμε έτσι. Είναι το ταξίδι που κάνουν στον χρόνο και νομίζουμε ότι έχουν φτερά. Είναι όπως εμάς φωτόνια που μπορούν να ενσαρκωθούν, να ξαναέρθουν στη γη όπως έρχεται ο κάθε άνθρωπος, γιατί και εσύ άγγελος ήσουν. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε να γίνεται ως άγγελοι. Γι' αυτό και ο Ιωάννης όταν πήγε στην Αποκάλυψη να προσκυνήσει τον άγγελο, ο άγγελος του είπε μην προσκυνάς, μη σκυρείς, γιατί είσαι ένας από εμάς. Άγγελοι ήμασταν και απλά δημιουργήσαμε αυτό το Matrix, κακή ενέργεια, η Εύα, η καταιγίδα, ο κατακλυσμός που δημιουργήσαμε εμείς ήδη και όχι ο Θεός του Φωτός και φύγαμε από τον Παράδεισο και ζούμε σε αυτό το Matrix. Σκοπός μας είναι να επιστρέψουμε ως άγγελοι στην αρχική μας κατάσταση αυτή του Φωτός. Όπως έχει ανακοινωθεί, η Ουκρανία θα γιορτάσει φέτος τα Χριστούγεννα της με το νέο ημερολόγιο. Και οι Ρώσοι το ίδιο θα κάνουν στην πορεία, γιατί ο σκοπός είναι να γίνει μια θρησκεία. Είμαστε κοντά στην ψευτοειρήνη του Αντίχριστου, του Μπούτη Μαρμαρωμένου, που θέλει να έρθει προς την Κωνσταντινούπολη για να συμπροσευχηθούμε όλοι για μια ψεύτικη ειρήνη, για να υποδεχτούν τον μασκαρά που ήδη τον έμπασαν μέσα εμβολά Αντίχριστον. Να είστε έτοιμοι αγαπητοί μου, γιατί όπως είχα πει ο Κρόνος τρώει τα παιδιά του, κάτι που εκπληρώθηκε, ο Αρχιεπίσκοπος έφυγε από καρκίνο, όπως λένε, είχε βάλει τα εμβόλια, είχε επιβάλει εμβόλια. Μαμονάς, Υιός του Διαβόλου όπως και ο Βαρθολομαίος, που λέει ο Νίσος έρθει στην κυρία του, εύχομαι να μην έχουμε κατακλείσμα εκείνη την ημέρα, μιας και διαβόλοι είναι. Και τώρα θα ανακηρύξουν, ο σκοπός είναι να φύγει, να αλλάξει ρούχα ο Μανολιός έτσι που να μην αντιλαμβάνεσαι. Θα βάλουν κάποιον αρχιεπίσκοπο, πιθανόν τον Αθανάσιον, τσιγανοπαπαδιές και όπως έχω πει ξανά, αρχηγοί ιερατείου, μητροπολίτες, επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι όλων των εκκλησιών είναι μασόνοι. Δεν σε βάζουν σε ανώτερη θέση αν δεν περάσεις από μασονία όπως και υπουργός και πρόεδρος. Δεν υπάρχει κάποιος καλός όπως και ο Τραμπ και ο Μπάιντεν και ο Μπούτι. Δεν θα ήταν εκεί αν δεν ήταν μασόνια. Δεν περνούσαν από τα σκαλοπάτια του σατανά. Έτσι μην περιμένετε σωτηρία από αυτούς που επίβαλαν εμβόλια. Είναι ήδη και αλλάζουν μορφές, παρουσιάζονται ως σωτήρες και έρχονται για να πάρουν φως ελληνικών να βασιλέψουν. Γι' αυτό και θα έχει λεοπάρδαλοι το ένα πρόσωπο, μορφή ο Αντίχριστος. Θέλουν Ελλάδα, θέλουν ελληνισμό, θέλουν Χριστόν. Γι' αυτό και όλοι τώρα παρουσιάζονται ως ψευτοχριστιανοί. Καλή συνέχεια φίλοι μου, ο Άρχον των Αγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ περπατά μαζί μας, είναι ανάμεσα μας, όπως και οι δύο μεγάλοι προφήτες
που δεν τους αντιλαμβάνεται ο κόσμος γιατί είναι στους δρόμους, δεν θα έρθουμε άμαξες με σκύπτρα, είναι καθημερινοί ανθρώποι όπως εμάς. Η βοήθειά τους να είναι μαζί μας και αναμένουμε τον πόλεμο των Αρμαγεδών που είναι αυτός του πόλεμος των σκοτεινών αγγέλων με τους φωτεινούς. Σίγουρα το φως θα νικήσει γιατί είναι ελ, φως, νικό. Καλή συνέχεια.